Δείπνο στο σκοτάδι διοργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Νομών Καβάλας και Νέστου. Το δείπνο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 8 η ώρα το βράδυ. Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας με έδρα την Καβάλα, εξυπηρετώντας τους νομούς της Δράμας και των Σερών, για τα άτομα με προβλήματα όρασης, μετά από απέτηση των μελών της αλλά και της τοπικής κοινωνίας, διοργανώνει για άλλη μια φορά το δείπνο στο σκοτάδι. Αυτή τη φορά συνεργαζόμενοι και με το Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Καβάλας, αλλά και με τη συμφιλική συμμετοχή των Ιχνηλατών, του Συλλόγου των Ιχνηλατών, που θα χορέψουν στην εκδήλωσή μας. Είναι μια εκδήλωση η οποία προσπαθούμε να προβάλλουμε την εξωστρέφεια του Συλλόγου μας, αλλά και των ατόμων με προβλήματα όρασης, με κοινωνική προέκταση, προκειμένου να πετύχουμε την ευαισθητοποίηση αλλά και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης, ακόμα και σε μια διαδικασία η οποία εμπεριέχει τη διασκέδαση. Καλούμε όλα τα μέλη μας, καλούμε όλη την τοπική κοινωνία να έρθουν, να διασκεδάσουν και να μπουν στην διαδικασία του προβληματισμού, το πώς τα άτομα με προβλήματα όρασης μπορούν να διασκεδάσουν, να φάνε, να χαρούν με την παρέα τους και με τους υπόλοιπους φίλους τους. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, στοιχίζει 18 ευρώ και προπολείται εδώ στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας. Η εκδήλωσή μας θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο κατσίκι την Παρασκευή 17 Μαρτίου και ώρα 8 είναι η ώρα έναρξη που έχουμε βάλει. Στην τιμή πρόσκλησης περιλαμβάνεται ένα πλήρες μενού με φαγητό, άφθονο ποτό και ζωντανή μουσική. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν η ομάδα έκφασης ελληνικού πολιτισμού Ιχνηλάτες με διάφορα δρόμενα, καθώς και θα τραγουδήσουν μέλη και φίλοι του συλλόγου μας για τη διασκέδαση του υπόλοιπου κοινού. Σας περιμένουμε. Προσκλήσεις, όπως προείπε και ο Πρόεδρος, προπονούνται στα γραφεία του συλλόγου μας, Εθνικής Αντίστασης 2 στον 4ο όροφο και στα τηλέφωνα 2510-232303. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Καβάλας Νέστου ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση που έγινε από τον Σύνδεσμο Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας σε μία πρόσκληση-πρόκληση για ένα δείπνο στο σκοτάδι. Ο Σύλλογός μας, ο Σύλλογος των Εργαζομένων, στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεων και της εξωστρέφειας, συμμετέχει σε κάποιες παρόμοιες δράσεις. Αυτή είναι η αρχή. Ελάτε όλοι στο πρώτο κατσίκι την Παρασκευή 17 Μαρτίου και ώρα 8 να ζήσουμε μια βιωματική εμπειρία και να βρούμε το φως μες στο σκοτάδι. Καλούμε όλους γνωστούς φίλους, τους συναδέρφους αλλά και τους νέους να ζήσουν αυτό το βιωματικό εγχείρημα. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας ξεκινάει ο νέος κύκλος μαθημάτων της γραφής Braille από τα τέλη Μαρτίου και ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους να δηλώσουν συμμετοχή έτσι ώστε να συμπληρωθούν τα τμήματα και να ξεκινήσει η συγκεκριμένη διαδικασία.